μία ακόμη τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Μαριούπολη της Ουκρανίας. Στόχος επίθεσης έγινε θέατρο, στο οποίο είχαν βρει καταφύγιο χιλιάδες άμαχοι, μεταξύ τους πολλά παιδιά. Τις σοκαριστικές εικόνες του βομβαρδισμένου θεάτρου της Μαριούπολης ακολούθησε μία συγκλονιστική δορυφορική φωτογραφία, στην οποία αποτυπώνεται από αέρος το κτίριο, όπου στο προάβλιο του έχει γραφτεί η λέξη «παιδιά», προκειμένου να καθίσταται σαφές ότι εντός του κτηρίου βρίσκονται άμαχοι. Οι δισεογραφικά πρακτορία μετέδωσαν την πληροφορία ότι το καταφύγιο του κτηρίου άντεξε και πως από το χώρο μετά την επίθεση βγήκαν πολλοί από τους άμαχους που είχαν βρει στο θέατρο καταφύγιο τα τελευταία 24 ώρα. Μόσχα και Κίεβο αλληλοκατηγορούνται για την επίθεση στο θέατρο της Μαριούπολης, με τους Ρώσους να λένε ότι δεν έγινε καμία ρωσική αεροπορική επιδρομή εναντίον χερσαίων στόχων στη Μαριούπολη χθες, με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας πάντως να μιλάει για ένα ακόμη φρικιαστικό ρωσικό έγκλημα. Σφοδρές ήταν οι επιθέσεις και στο Χάρκοβο. Το σημείο γύρω από το οποίο επικεντρώθηκαν οι βομβαρδισμοί ήταν το Ιζιούμ και το Τσουρκούιβ, με τον Ουκρανικό στρατό να ανακοινώνει ότι καταστράφηκε ένα σχολείο και ένα πολιτιστικό κέντρο, προσθέτοντας ότι υπάρχει αδιευκρίνηστος αριθμός απολειών. Εγκληματία πολέμου χαρακτήρισε για πρώτη φορά το Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να αποφασίζουν να στείλουν οπλισμό αξίας $1 δις στην Ουκρανία. The American people are answering President Zelensky's call for more help, more weapons for Ukraine to defend itself, more tools to fight Russian aggression. Ο εκπρόσωπος πάντως του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, χαρακτήρισε απαράδεκτη και ασυγχώρητη ρητορική τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο το ρωσικό πρακτορείο TASS. Μιλώντας στη Γερμανική Βουλή και υπό τα παρατεταμένα χειροκροτήματα των βουλευτών, ο Ζελένσκι ζήτησε από τους Γερμανούς βουλευτές και τον καγκελάριο να συνδράμουν ώστε να σταματήσει ο πόλεμος, συμπληρώνοντας ότι υπάρχει ένα τείχος στη μέση της Ευρώπης μεταξύ της ελευθερίας και της ανελευθερίας. Ruinujte Putina. Dajte Niemczech leadership, jakiego wy zasługujete i czym wasze nasiadki będą tylko pyszać. Підтримайте нас, підтримайте мир, підтримайте кожного українця. Στο στόχαστρο του Βλαντιμίρ Πούτιν μπήκαν ακόμη και οι συμπατριώτες του, με αφορμή τόσο αυτούς που αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τη Ρωσία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, όσο και όσους δείχνουν την αντίθεσή τους με τα πολεμικά σχέδιά του. They are trying to bet on a so-called fifth column, on traitors of the nation, on those who earn money here but live over there. And live there not just in a geographic sense, but in their minds and their consciousness, which is that of slaves. I don't judge those with villas in Miami or the French Riviera, or who can't get by without oysters or foie gras or so-called gender freedoms. The problem is they mentally exist there and not here with our people, with Russia.